Όλο με αυτόν τον τρόπο θα ερεμήσουν τα πράγματα, αλλά από την άλλη όμως για αυτήν την υπόθεση φέρει μεγάλη ευθύνη και Μητρόπολη. Αυτόν το παιδί, η Ανδρέα, είναι 21 χρονών και δεν έπρεπε να φορεί ράση. Γιατί δεν έπρεπε να φορεί ράση? Γιατί οι κανόνες της Εκκλησίας, της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, λένε ότι για να χειροτονηθεί κάποιος διάκονος πρέπει να έχει κλείσει προηγουμένως τα 25 του και για ιερέας πρέπει να έχει κλείσει προηγουμένως τα 30. Είναι αυτό η προϋπόθεση να είσαι ώριμος, φαντάζομαι, έτσι, το ηλικιακό, Ακριβώς. μάλιστα. Αυτά τα παιδιά χειροτονήθηκαν, αυτό το παιδί μαζί με δύο άλλους χειροτονήθηκαν στα 19 τους. Ναι. Και τώρα γύρω το παιδί που έβλεπες εκεί, επαναλαμβάνεται 21 χρονών. Δεν μπορεί να χειροτονείται. Ο πρώτος ήταν αυτός που πέταξε τα ράσα και έφυγε από το μοναστήρι και είπε ότι δεν θέλω να είμαι ιερομόναχος, θέλω να είμαι λαϊκός. Μάλιστα. Ο δεύτερος είναι αυτός. Άρα πρέπει η Σύνοδος να δει το θέμα όσον αφορά την ηλικία χειροτονίας των νέων ανθρώπων. Πρέπει να επιστρέψουμε αυστηρά στα 25 χρόνια. Και όταν τέθηκε το όριο των 25 χρονών, αυτό έγινε το 690, που τότε το προσδόκιμο ηλικίας ήταν μικρότερο και στα 25 χρόνια θεωρείται και πολύ όριμος μάλιστα. Ενώ σήμερα είναι αλήθεια ότι με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ούτε και στα 25 δεν μπορεί να είναι όριμα. Οπότε στα 25 τουλάχιστον οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι πρέπει να το τηρούν αυστηρά το όριο ηλικίας των 25 ετών. Ναι. Και αυτό πρέπει να επιβληθεί και από τη Σύνοδο, να ξεκαθαρίσει από τη Σύνοδο. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια ο Χριστιανός από τον Μητροπολίτη, αλλά η ζημιά έγινε. Τώρα, αν ήταν στο γήπεδο και δεν συμμετείχε με την ντουντούκα, ας πούμε, ήταν εντάξει. Έχει πάρα πολλούς ιερείς που πάνε στο γήπεδο, Άντρε. Αυτό επιτρέπεται? Βεβαίως. Εγώ έχω ένα συνάδελφο που είναι οπαδός του. Είχα ένα συνάδελφο που ήταν οπαδός του ΑΠΟΕΛ που δεν έκανε μάτσο ο άνθρωπος. Πήγαινε όμως και παρακολουθούσε την ομάδα του. Καλά, και άμα Ξέρω έναν σηκώνονταν και άνθρωπο που είχε. πανηγύριζε, άμα σηκώνονταν και πανηγύριζε τον γκολ ή φώναζε συνθήματα με τους άλλους. Τα ράσα πετούσα. Εντάξει. Είναι τα Όχι, ράτσα, δεν κάνουν συνθήματα τον δεν παπά. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σε πάω σε αλλά. αυτό που πάντως είναι ένα θέμα το ηλικιακό. Με αφορμή αυτό, η Ναι. ωριμότητα των ιερέων, των ρασοφόρων είναι σημαντική. Θέλω να σε πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει πάλι με την Εκκλησία. 13 του, με την ερχόμενη Πέμπτη,